Εντάξει, δεν είμαι καθόλου καλά. Πω. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, buenos días. Πού είναι καλό, Μινάς? Μινά! Πού είσαι, τι έγινε? Εδώ είναι. Αλέξ, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε. Πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Τι νέα? Πώς κοιμηθήκατε χτες? Στο κρεβάτι. Πού να κοιμηθούμε? Ναι, πού να κοιμηθείτε, αυτό να μου πεις. Ε. Αλλά εννοώ, κοιμηθήκατε καλά. Καλά, πώς να κοιμηθούμε, μια χαρά. Εγώ δεν κοιμήθηκα καλά πάλι. Ω, γιατί? Δεν μπορώ, έχω υπερένταση. Δεν μπορώ να μην πάρει, μην κάνεις τόσο γυμναστική, τι χρειάζεται. Ναι, ναι, έχω παραγυμναστεί τόσο πολύ, έχω γίνει σαν το Hulk. Πω, ρε, μαντούρια, δεν γίνεται. Σαν τον Άλεξ κι εγώ, κατάλαβες. Τι να κάνω. Σαν τον Άλεξ, παραγυμναζόμαστε, καλέ. Α, ναι. Σιγά. Εσύ στο σάκο του box και εγώ στο σάκο τη ζωή. Βαράω μια γροθιά στο καθεστημένο. Και εγώ στο σάκο τη πατάτε. Ναι, καλά, εσύ αυτό φαίνεται κιόλα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα σε όλα τα παιδιά να μα στέλνουν μηνυματάκια στο Twitter. Απλό Report TV. Και πού τι άλλο? Παπά, καλέ, παπά. Παπάκι. Το παπά. Τι at. Παπάκι. Και στο. Στο Facebook κάτω από τη φωτογραφία του Λόκα Report. Στο official page του Mat TV. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε. Ναι, γιατί ξεκινάνε με. Πώς είναι, παραξηγούνται. Καταρχήν, ένα γεια στο φίλο μου το Χοβίγκ. Συγγνώμη που δεν διάβασα χθες το μηνυματάκι σου, απλά μου το είχε στείλει την προηγούμενη μέρα και δεν το είχα δει. Και θέλεις να σου πω τι νούμερο παπούτσι φοράω, γιατί. Τόσα από τι κατάλαβα. Το 43,5. Τι 43, καλέ, σιγά μην τώρα, είναι μην και τέτοιο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα. Μου λέει. Κοίτα, μου στέλνει ένα μήνυμα στα αγγλικά και λέει «My daughter is a big fan of Mado and really making me crazy to learn Mado's shoes size». Εγώ να σου πω τι νούμερο παπούτσι φοράω. Τι είπες? Α, ναι, τέλος πάντων. Τι λοιπόν, νούμερο παπούτσι φοράς, όλη η Ελλάδα ρωτάει. 46. 41. Σε γόβα φοράω 41. Σε αθλητικό φοράω 41,5. Μπορεί να κοιμηθεί όρθια. Με, από το πόδι που είναι πολύ μεγάλο. Από είναι σαν του, σαν του σκι. Τι να κάνουμε, εντάξει, έχουμε και ένα ύψος. Είμαστε, έχουμε μία ποδάρα, την έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ποδάρα. Μια πατουσάρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μερούλα και καλημέρα και στη Βίκη. Και λέει, τι θέλει να παίξει. Λύζει, ποιο τραγούδι παίζει στο βίντεο για το Αγίου Βαλεντίνου. Του Φωτεινή στο Άγιο Βαλεντίνο. Δεν ξέρουμε. Νίκο, ξέρεις το τραγούδι, άμα το τσεκάρεις, πες το μας που μας, ψάξ' το. Βάλε ένα, την εφαρμογή αυτή που σου λέει τα τραγούδια. Καλημέρα, παιδιά, η Ιωάννα. Κλάρο και εσύ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα μηνυματάκια. Τι άλλο είχαμε πει για το Facebook, δεν είχαμε. Στο Facebook δεν είπαμε. Έχουμε μηνυματάκια στο Facebook, αλλά περίμενε γιατί το λάπτοπ σήμερα δεν πάει. Λέει Κοραλία, παιδιά, καλημέρα, καλή εκπομπή. Περιμένω με ανυπομονησία. Ανυπομονησία, καλημέρα, Κοράλο. Η Ασημίνα λέει καλημέρα. Θέλω να αφιερώσω το Can't Let Go του Φέιδη στον αγόρι μου. Θα το πολύ βάλουμε σήμερα τραγούδι. Το αργούδι. Αν το βάλουμε το αφιέρωσε ο Τεσιάνος. Το βάλαμε και χθες, θα το βάλουμε και σήμερα. Και ο Αλεξάνδρος λέει καλημέρα. 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 Buenos días, buenos días. Αχ, τι ωραία. Buenos días, ¿qué pasa? Alex, ¿cómo estás? Καλά, καλά. Στα ισπανικά δεν έχεις μάθει ακόμα. Όχι. Bien. Μινά, ¿qué te pasa esta mañana? Σε τα καβάλ καφέ. Να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν έχει πιει τον καφέ του γι' αυτό. Σούπερ καφέ. Τι ήθελα να πω, καλά. Τι ήθελες να πεις. Είδα τον Άλεξ, είδα τον Δράκουλα στον δρόμο, στο ΟΠΑ. Τον Δράκουλα. Εκεί που οδηγούσα ωραία και καλά, βλέπω ένα παλαβό από δίπλα, μπιπ, να μου κάνει κάτι τέτοια. Δεν σταμάξει και ήταν ο Άλεξ από δίπλα. Το τι ακολούθησε. Το τι σκηνικό βίας και κάλους από, από την αντιστάσεως μέχρι να φτάσουμε εδώ στο ΜΑΤ δεν περιγράφεται. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το Δράκουλα. Τι είπες Δράκουλα. Και καλά ρε παιδί μου, ότι μου εμφανίστηκε έτσι μπροστά. Τύπου. Με λέει Δράκουλα ρε σύμφρα. Αγάπη μου, σε αγαπάω όμως. Θα μπορούσες να το πεις, να του πεις άσχημα. Αγάπη Δράκουλα. Μου, Δρακουλάκι μου. Δράκουλα και καλά ρε, χαριτωμένο. Αγάπη μου, Δρακουλίνη μου. Κουμπαρίνη μου. Αχ, να χάθεις, να χάνεις. Αγάπη μου όμορφη. Θα λοιπόν, έχουμε διαβήτη με τόσο αγάπη και τόσο γλυκιά. Ναι. Ωραία, Παναγία. Κοντά στους 2000,
Εργαζόμενος έχει βουλή μέσα. Πω, Party Nation! Το ξέρατε! Party Nation έχει στο βουλή. Τους 1983 φτάνει ο αριθμός των υπαλλήλων της Βουλής σύμφωνα με τους πίνακες που αναρτήθηκαν στην κοινοβουλευτική διαφάνεια και αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Συνολικά, λέει, το προσωπικό της Βουλής ανέρχεται σε 1.393 υπαλλήλους και μαζί με τους επιστημονικούς συνεργάτες φτάνει τους 1.983 υπαλλήλους. Αναλυτικότερα, 591 είναι μόνιμοι υπάλληλοι, 605 είναι ιδιωτικού δικαίου, 72 ειδικοί φρουροί και 125 μετάκλητοι υπάλληλοι. Εντάξει, ξέρετε τι σημαίνει, ε. Καλημέρα, καλώς στο Χρήστο, με πεις βλάχα. Μην τα περαστικά στο γιο μου που είναι αρρωστούλης. Αχ, περαστικά. Νικόλα. Νικολάκη, περαστικά. Περαστικά, ρε Νίκο. Γεια σου, κουτσουνάκι, γεια, γεια, γεια. Περαστικά, τι έπαθε, κρύωσε. Θέλει, παιδί. Τι θέλω να πω, είπες 1983. Ναι. Πει, πόσο παίρνει καθένα. Γιατί δεν θα παίρνει κανένα χιλιάρικο μισθό. Και οι καθαρίστριες εκεί και οι γραμματές και όλο. Βάλε ένα μεσόωρο, βάλε ένα μεσόωρο. Μόδρε μία, περίμενε, περίμενε. Πάμε να βάλουμε ένα μισθό περίπου... Χίλια, βάλε χίλια. Όχι, όχι, κοίτα, θα το κάνουμε καλύτερα. Είναι, πάμε να βάλουμε 605 που είναι κάτω μέρος. Περίμενε. 605 που είναι κάτω κάτω επίπεδο του, το πιο κάτω, θα βάλουμε ότι παίρνουν ένα χιλιάρικο, οκ. Είναι 605 χιλιάρικα. Συν 1.393 για βουλευτές, γραμματέα κτλ. Αυτό το λιγότερο είναι 3 χιλιάρικα. Σίγουρα. Σίγουρα 3 χιλιάρικα. Και η βουλευτή θα πάρει από 5 μέχρι 6, θα βάλουμε ένα μέσα όριο. 5 χιλιάρικα. Περίμενε. Μέσα όριο, 8 βάλε. Όχι. 7.570.000 ευρώ. Το θέμα είναι ότι όλους αυτούς, ρε παιδιά, κάθε μήνα. Εδώ κάνουν περικοπές από εργαζόμενους που παίρνουν 500 ευρώ και δεν κάνουν καμία περικοπή εκεί πέρα που δουλεύουν να διώξουν κόσμο. Ας διώξουν από αυτούς τους 1.800. Χρήστο, τι έχεις να πεις εσύ. Τι να πω. Έσχος. Όλοι έξω. Τρομερό. 8 εκατομμύρια ευρώ. Όχι τίποτα άλλο. Δεν εργάζονται όλοι μέσα στην 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σου κάνει τίποτα. Τι να μου κάνει. Εδώ έχουν φάει άλλα κι άλλα. Αυτό θα μου κάνει με τόσα μύρια που έχω ακούσει. Τι είπαμε, αυτό από το ταχυδρομείο πόσα έφαγε. Είπαμε χθες. Τα έχουμε χάσει. 130. 110 εκατομμύρια έχει δώσει μόνο σε έναν. Από αυτού που τα έδινε. 110. Σε μια φίλη. Και στου υπόλοιπου. Τι να κάνω. Εγώ θα τα κρύψω τα λόγια μου. Αφού τα λένε τα ρεπορτάζε. Τέλος πάντων. Τα έφαγε. Τώρα θα δούμε, θα διελευκανθεί το υπόθεση το τι θα γίνει με τον κύριο του Ταφ Ταφ. Τέλος πάντων, το μαζόξανε από την Τουρκία. Όχι, ξέρετε, ήρθε εδώ και το πήραν εδώ, δεν το πήραν. Όχι ρε. Δεν το είπα μέχρι την... Είχε πάει μέχρι την Ιντερπόλ το τέτοιο το θέμα. Ναι, αλλά το είπα μέχρι την Δευτέρα πρέπει να είσαι εδώ. Και γύρισε. Μα το θέμα ήταν ότι θα έπρεπε να γυρίσει κατευθείαν μόλις είχε βγει το... Μην πεις τίποτα, έχουμε μία είδηση μετά για αυτόν τον τύπο. Τι να πω τίποτα. Τι να μην πω. Καθόταν στην Τουρκία τόσο καιρό και 8 εκατομμύρια στη Βουλή. Ξέρεις πόσα Party Nation μπορείς να φτιάξεις εκεί. Party Nation. Ναι, να πάρουμε τα 8 εκατομμύρια για να κάνουμε Party Nation. Δεν έχουμε να φάμε, αλλά εμείς πάντα μες στο Party. Δεν είμαστε μέσα στο... Τέλος πάντων. Τι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Vamos! Πανελλαδική κινητοποίηση των σχολικών φυλάκων. Πανελλαδική κινητοποίηση με επίσκεψη στην Αθήνα ετοιμάζουν οι σχολικοί φύλακες ως αντίδραση στην απόφαση για την κατάργηση του κλάδου τους. Θα ξεκινήσουν με αυτοκινητοπομπές από την Αλεξανδρούπολη αλλά και την Νότια Ελλάδα στις 13 Φεβρουαρίου για να καταλήξουν στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στην Αθήνα. Αυτό το είπα εγώ. Περνώντας από πολλές πόλεις, σχολικοί φύλακες θα φτάσουν στην Αθήνα και από τις νησιωτικές περιοχές. Στις 14 του Φλεβάρι, θα αντί να είμαστε όλοι fall in love, θα ξεκινήσει η πανελλαδική για τους φοιτητές που είναι μέσα στη φυλακή. Αυτό δεν είπες. Όχι τους φοιτητές, καλέ, τους σχολικούς φύλακες. Αυτό. Σχολική φύλακη. Σχολείο μέσα στη φυλακή. Ρε, μυρίζει κάτι. Συγγνώμη, τα παιδιά αυτά που πάνε στο κέντρο, πώς είναι, de rehabilitación, κέντρο de ayuda social, όλα αυτά, που είναι λιγότερα από 18,
Και είναι σαν φυλακή. Σαν εκεί δεν κάνετε πάνε στους πανελλανικείς. Δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε. Έχει μπερδέψει τους σχολικούς φύλακες με τα νομοθετήρια. Κατάλαβες. Σχολείο, φύλακε, φυλακή. Σε έχει πειράξει. Okay. Έχει πειράξει εδώ από κάτω, ε. Ναι, πήγα να πω και τη λέξη. Ναι. Οι σχολικοί φύλακες. Τι είναι αυτό? Είναι κάποιοι άνθρωποι. Που είναι μες στη φυλακή? Όχι, είναι έξω από τη φυλακή, είναι κανονικοί άνθρωποι εργαζόμενοι, όπου πάνε έξω από τα σχολεία και επιτηρούν εκεί πέρα τα παιδιά. Τα κακά παιδιά να τα βάλουν μέσα στη φυλακή? Όχι, ξέχνα τη φυλακή, ξέχνα φυλακή, τη. Ξέχνα τη φυλακή. Φυλακή δεν λέει. Όχι, όχι. Σχολεία, βρε. Φύλακες, φύλακες. Λοιπόν. Security. Είδες, τόσο απλό security. Έλατε. Πώς δεν σου πέρασε από το μυαλό δηλαδή, ρε παιδί μου, ναι. Ρε παιδί μου, οι σχολικοί φυλακείς είναι αυτοί που φυλάνε τα παιδιά έξω από τα σχολεία. Αλλά σχολική δεν είναι σχολείο κάτι. Και φυλακή δεν είναι prison. Δεν μπορώ. Εξήγησέ μου. Έχεις φάει τίποτα για πρωινό? Ναι, έφτιαξε χθες ένα carrot cake. Πολύ ωραίο. Cake με καρότο. Carrot cake. Ναι. Carrot cake. Φυλακία, λοιπόν, κατάλαβες τι είναι οι σχολικοί φύλακες, σε πάση περιπτώσει. Θέλω να τα καταργήσουν αυτό. Και θα κάνουμε απεργία τώρα. Και θα έρθουν για να διαμαρτυρηθούν στις 14 Φεβρουαρίου. Καλά κάνουν, δεν έχουν δίκιο. Οι από άνθρωποι. Θεσσαλονίκη. Το κάνουν οι γιατροί που παίρνουν τρελά λεφτά, δεν θα το κάνουν αυτοί. Που είχαμε πει ότι έτσι δεν είναι. Κάποιοι εργαζόμενοι είχαν έρθει με τα πόδια από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, που το είχαμε πει εδώ στο Λοκαρίπορ. Πόση ώρα έκαναν? Δεν ξέρω πόσες ώρες, μέρες κάνανε. Που είχαν έρθει πεζοί για να διαμαρτυρηθούν για αυτό το. Που θέλανε να του θέσουν σε διαθεσιμότητα. Μπράβο. Αυτή είναι η σχολική φύλακη. Είναι σημαντικό γιατί ξέρει πόσο επικίνδυνο υπάρχει μηνά έξω από τα σχολεία. Αυτό λένε κι εμείς. Ξέρει πόσο bullying κάνουν τώρα τα τελευταία τα παιδιά, έχουν τρελαθεί. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι προσέχουν ας πούμε, ξέρεις... τα παιδιά από περαστικού ή πόσες φορές έχει γίνει αυτό? Που θέλουν να εισβάλλουν μέσα στα σχολεία και να κάνουν κακό στα παιδιά. Είναι όπως τη μάνα μου, όταν ήμουν μικρός μου λέει: μην πάρεις καραμέλες από κανένα που έχουν δηλητήριο. Κάτι τέτοιο. Μην πάρεις. Αντί να βάζουν τη μάνα σου λοιπόν να σου λέει. Μόνο γερμανικά. Δηλητήριο. Η μάνα σου, η Mercedes. Αυτό που ξαλίσσεσαι. Εννοεί. Τέλο πάντων. Εσύ δεν την άκουσες και τις πήρες όλες. Όχι. Δεν πήρα. Μια φορά πήρα μια τσίκλα που μου έδωσε μια κοπελίτσα. Και μου έδωσε η μάνα μου. Λιγμένη σου έδωσε. Όχι, η μάνα μου. Α, σου έδωσε η μάνα σου. Για να μάθω. Στη θέση της μάνας σου, μια τέτοια περίπου δουλειά κάνουν και αυτοί οι σχολικοί φύλακες. Γι' αυτό να μην τους καταργήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Vamos! Πρώτο break. Γυρίσαμε! Επιστροφή στο Λοκαρίπορ και να ενημερωθείτε. Πού! Πού είναι το Λοκαρίπορ? Στην Παλίνη. Πού, σε ποιο κανάλι? Στο Mad TV. Πες το. Πού να είναι, παλού! Όχι, μπορεί κάποια στιγμή να μην δούνε το εικόνο πάνω γιατί δεν βλέπουν καλά και να θέλουν σωστά να μάθουν. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κανάλι στην ελληνική τηλεόραση? Γιατί το... μας μπερδεύουν για BBC και για CNN εδώ, αυτή την εκπομπή. Κατάλαβες, επειδή είναι ενημερωτικού περιεχομένου, σου λέει τι θα βάλω για να ενημερωθώ στις 11 το πρωί, Mad TV και CNN. Είσαι όφρα, πολύ όμορφη σήμερα. Όφρα και Φράν και Βαντώ, κατάλαβες. Όφρα, όχι όπρα, όφρα. Όφρα Winfrey. Λοιπόν... Τι, έχουμε μηνύματα? Όχι. Έχουμε απεργίες. Έχουμε ένα μήνυμα. Ένα, ε. Καλημέρα! Χαμός. Από την Τζέννη. Τζέννη, έσπασε το κεφάλι για να γράφεις. Καλημέρα. Δεν φτάνει που μας έγραψε. Έτσι, καλά έκανε. Τι να πούμε. Τι έφαγες για πρωινό? Διάβασε κανένα μήνυμα, έχεις εσύ? Όχι, Έχω μόνο likes. Θέλω να σου πω τα ονόματα που έχουν κάνει like. Άντε, πες τα ονόματα. Έχουμε την Ανά Μαρία, έχουμε την Μάρ, έχουμε την Έλσα. Έχουμε την Άννα, τον Πάνο, τον Αντώνη, την Γεωργία, την Μαρία, την Αγγελική, την Φάνη, Μέρη, Μαριλένα, Αντούλα, Καρίνα, Αγγέλος, Αλεξάνδρος. Πάμε στην επόμενη είδηση. Μπάμος! Έλα, δώσε πόνο, ρε Μαντούρια. Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο Φιλιππίδης, ο Κυριούλης που λέγαμε πριν. Αυτός που πήγε η Κωνσταντινόπολη. Ο Ταφ-Ταφ. Όχι ο Πέτρος Φιλιππίδης, καλά κι εσύ. Είναι ένας που πήγε Κωνσταντινούπολη. Το είδε εκεί στο ΜΑΤ που είπαμε ότι πήγα εγώ εκεί και λέει πάω κι εγώ. Έτσι. Τι έκανε, πες! Προθεσμία για να υπολογιστεί τη Δευτέρα πήρε ο πρώην πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Άγγελος Φιλιππίδης, ο οποίος έφτασε το πρωί από την Κωνσταντινούπολη χθες με αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών. Ο Φιλιππίδης θα κρατηθεί στη Γαδά και λίγο πρωτού οδηγηθεί στο εσωτερικό του κτηρίου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, ο κύριος Φιλιππίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους. Προσήλθε αγιοθελώς.
Τι. Όπως υποσχέθηκα χθες το βράδυ. Όπως οι εισαγγελικές πηγές αναφέρουν ότι απελάθηκε από την Τουρκία μετά και το δεύτερο ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος του. Τι είναι αυτό που είπες. Δεν, είχε δεν του κάνανε απέλαση στην Τουρκία. Απλά τον συλλάβανε εκεί πέρα και τον οδηγήσανε εδώ πέρα στις αστυνομικές αρχές. Άψογη συνεργασία που είχε η αστυνομία η ελληνική. Μπράβο της. Τι σημαίνει το προσθήλσα οίκλο ή θελός. Προσήλθε οικειοθελώς, δηλαδή ότι ήρθε. Προσήλθα οικειοθελώς. Ότι ήρθα τώρα. Επειδή το ήθελα εγώ. Καταλαβες. Όχι, γιατί αν δεν θα πήγαινε. Ήρθα αυτοβούλος. Ήρθα αυτοβούλος. Αυτοβούλο. Αυτοβούλος. Αυτοβούλο. Αυτοβούλος. Πρωί, πρωί. Αυτοβούλος. Βούλωσες. Βούλωσα. Ότι ήρθα, ρε παιδί μου, με τη θέλησή μου. Όχι τον πουλό. Ναι, σιγά, όχι γιατί του είχαν πει σε παρακολουθεί αυτό, σε παρακολουθεί το άλλο. Να έρθεις εδώ. Δεν πρόλαβε, τον τζακώσανε. Τώρα αυτός ο κύριος πού είναι, στο σπίτι του, στη φυλακή που είναι. Στην Γαδά, μάνα μου. Πού? Στην Γαδά μέσα. Είναι στο ταχυδρομείο. Όχι, είναι στη Γαδά. Πού είναι τώρα, ούτε απ' έξω δεν θα μπορεί να περάσει. Η κλουβί. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Όπως τα πουλάκια δεν το βάζουν σε κλουβί όταν πας στη φυλακή. Στο αστικό πάρκο είναι. Ναι. Στο ζωολογικό κήπο. Έλα τώρα, Ελαγκάρθελ, εντρερέχα γνωστά. Με τα σίδερα εκεί που δεν μπορεί να βγει. Τον βλέπω να κάνει παρέα μαζί με τον Άκη. Τον κύριο Ήλιο εδώ πέρα. Ποιο είναι ο Άκη. Πού θα μπει. Με τον Άκη το Πετρετζίκι, μωρέ. Αυτός... Να πάω να μαγειρεύουμε. Όχι, okay, αυτός έχει... φτιάξει τώρα πορτοκαλατόπιτα. Ποιος, ο Πετρετζίκης. Το είδα χθες, δεν έφτιαξε πορτοκαλατόπιτα. Φιλιππίδης θα τη φτιάχνω μαζί. Πορτοκαλατόπιτα. Πορτοκαλατόπιτα. Πώς είναι. Πορτοκαλόπιτα. Α, πορτοκαλόπιτα. Από πορτοκάλι και από την πίτα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έχω κάνει μίξ από πορτοκάλι και σοκολατόπιτα. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, είδες. Του έδωσα μια καινούρια συνταγή. Και τη Δευτέρα θα απολογηθεί για τους λόγους τους οποίους έδωσε τόσο υψηλά χρηματικά ποσά από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Θα απολογηθεί. Θα δούμε πώς, με ποιες διαδικασίες τα έδωσε. Εσύ τι λες ότι μπορούσε να κάνει. Τα έχει φάει, αλλά πώς τα έχει φάει. Το ψητά, θέλω. Βραστά, στο δεν φούρνο. Δεν ξέρω πώς τρώει, δεν ξέρω. Τηγανιτά. Δεν ξέρω τι τρώει, πάντως τώρα θα φάει μεγάλο πακέτο. Θα φάει χρόνια, χρόνια. Χρόνια φυλακή. Και να ξέρετε κάτι, διάβασα και χθες κάτι στο ίντερνετ. Ένα ζευγάρι που έκανε ένα πολύ κακό πράγμα, τέλος πάντων, στην Πάτρα. Α, το ναι. Άκουσες εσύ. Ναι, τι. Δεν το άκουσες. Όχι, δεν το άκουσα. Τέλος πάντων, έκανε ένα πολύ κακό πράγμα. Θα φάνε τώρα 262 χρόνια κάθε ένα. Δεν είναι πιο εύκολο να πούνε μέχρι να πεθάνεις. Τι κάνανε καλέ αυτοί. Σιγά λες ότι θα προχωρήσει πολύ η υγεία εδώ στην Ελλάδα όπως πάει με τον κύριο Άντωνη. Δεν έχουν κάνει κάτι με λεφτά γι' αυτό. Σεξουαλικά. Όχι. Τι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων έχουν κάνει κάτι. 262. Όχι. Βάλ το μέχρι να... Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Να σαπίσει. Έτσι. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Έτσι πάει. Όποιος κάνει παράνομα πράγματα. Και αδικήματα εις βάρος των συνανθρώπων μας θα πηγαίνει μέσα στην ψηρού. Γιατί είμαστε αυτό. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας λέει πήγε στην Κεφαλονιά, ε. Τι, πού Τσίπρα. Πάμε σε μπρέι. Δεν πάμε στο Τσίπρα. Νομίζω ναι, γιατί σε κομμάτι. Α, εντάξει, θέλετε κομμάτι. Τι κομμάτι, πάμε να χορέψουμε λίγο ρε Μαντούρια. Χόρεψε, δώσε. Πάει, καταλαβες, πάει. Σου άρεσε η Κατερίνα Πέρρη, ε. Κατερίνα. Η Κατερίνα Πέρι. Α, ναι, την αγαπώ. Κατερίνα, εγώ με το Κατερινάκι. Έχουμε που έκανε φάει... προσευχές στον ψωμί Θεό. Και αλάτι. Ψωμί και αλάτι μαζί προσευχόμασταν έτσι κάτω στο πάτωμα. Χρήστο, τι έκανε. Προσευχή. Έκανε προσευχή στον Θεό να σηκωθεί την επόμενη μέρα, να την έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ... Δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, για να... Μέχρι να μην μπορεί να δει τα πόδια, λέει. Άκου τώρα δηλαδή. Άκου τώρα τι ζητάει άνθρωπος. Ξύπνησε και έγινε. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Άκου να δεις τώρα τι ζήτησε από τον κύριο, έτσι. Κοίτα να δεις. Τώρα θεματικά πράγματα έχουμε στη ζωή και αυτή. Ποιο κύριο, τον κύριο απέναντι. Συγγνώμη κύριε. Ποιος είστε. Ξαναγύρισες, ε. Καλά, άλλοι δεν έχουν να φάνε και ζητάνε Χριστούλη μου, ξέρω εγώ, κάνε με να ξημερώσω και οι άλλοι ζήτησε να τις μεγαλώσουν τα... Άλλοι λένε να... 5 λεπτά παραπάνω. Άλλοι λένε, Θεέ μου, να ξημερώσω την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη είδηση.
Α, το είπαμε, για, τον Κεφαλονιά. Όχι, το, Τσίπρα. Πάει τώρα. Λοιπόν, τι λέει. Στην Κεφαλονιά θα βρεθεί ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα ζητήσει και ενημέρωση για την κατάσταση. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θα υποδεχθούν οι βουλευτές του κόμματος Σοφία Σακοράφα, Θεανό Φωτίου και Αφροδίτη Θεοπευτάτου. Θεοσπευτάτου. Ούτε με τα ελληνικά ονόματα το έχεις. Το διάβασα τέτοιο. Ούτε με τα ελληνικά. Όπως επίσης και ο υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Θεόδωρος Θεοτοκάτος. Κατάλαβες, ξέρεις που πήγε. Πάει να δει τι γίνεται. Εσύ επειδή δεν μας βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις πολύ. Θα καταλάβεις μαζί μου που μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Πήγε Παρίσι. Να κάνει τι, δεν ξέρουμε. Ο Τσίπλας. Το Τσίπλα. Να κάνει διαπραγματεύσεις. Ναι. Πήγε Παρίσι. Δεν πρόλαβε να φτάσει Αθήνα και πήγε Κεφαλονιά. Πες μου εσύ, ένας άνθρωπος που δεν είναι πρωθυπουργός της χώρας, τι σημαντικό ρόλο έχει να πάει από εδώ και από εκεί. Είναι αντιπολίτευση, ρε μάνα μου. Στην Ισπανία το αντιπολίτευση δεν πάει πουθενά. Θα μπορούσε να είναι αυριανός πρωθυπουργός. Δεν πάει πουθενά. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή. Γιατί επειδή κάποιος είναι στο... Αυτά τα λεφτά από πού βγαίνει. Βρε αγάπη, επειδή κάποιος είναι στην κυβέρνηση της χώρας... Και εγώ θέλω να πάω Κεφαλονιά να δω πώς έχει γίνει και να βοηθήσω. Και δεν μπορώ να πάω. Γι' αυτό πάει, υποτίθεται, για να βοηθήσει. Σιγά-σιγά, νομίζω ότι... Θα μαζέψει ψήφους. Πώς θα δείξει ότι είναι δίπλα στο λαό άμα δεν πάει, κατάλαβες. Πρέπει να είσαι δίπλα στο λαό. Μπράβο, Τσίπλα. Άδολα. Άδολα. Εγώ δεν το συμφωνώ, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το ταξίδι. Τι λέει, καλά, κάτσε σπίτι του. Πώς θα διεκδικήσει. Γιατί δεν κάνουν διαγωνισμούς. Την πρωθυπουργική καρέκλα. Γιατί δεν κάνουν διαγωνισμούς τα κόμματα όπως κάνουμε εδώ στο MAT TV. Τι διαγωνισμούς. Θα πάω Κεφαλονιά. Κάνε like στη σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook αν θέλεις να έρθεις μαζί μου. Κάτι τέτοιο γίνεται. Μπα, μην νομίζεις. Αλήθεια. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και μες στη Βουλή. Έχουν κάνει και κλήρωση. Και έχουν κάνει και κλήρωση. Περίμενε, δεν σου έχω πει γιατί. Και ο τυχερός παίρνει ένα οικόπεδο. Έχουν κάνει κλήρωση για το ζυβάγο του Τσίπρα και δεν μου έχεις ενημερώσει. Το ζυβάγο του Τσίπρα, τι λες, καλά, εδώ κληρώνουν οικόπεδα. Στα πατοπέδια, ξέρεις. Εγώ δεν συμφωνώ όμως. Όχι. Τι δεν συμφωνείς. Να πάνε ταξίδι από εδώ και από εκεί. Ωραία, δεν έχουμε. Ζηλεύεις, μωρέ. Δεν είναι ότι ζηλεύω. Πεινάει ο κόσμος στην Ελλάδα. Πεινάει ο κόσμος στην Ελλάδα. Και πάει ο Καραδούρα. Εδώ. Παρίσι και άλλος όταν δεν γίνει ούτε καν πρωθυπουργό. Να πάει στο σπίτι του να κοιμηθεί. Και το θέμα είναι πώς πάει με 180 ευρώ που έχει στην τράπεζα. Break. Μπορεί να μου εξηγεί κάποιο. Πάμε σε ένα break. Για σκέφτε. Πάρτε του το λόγο. Break. Ωραία περνάμε εδώ. Έλα, δώσε πόνο. Σου ήρθε μία μπόχα και σένα, ε. Τι να κάνουμε. Τι λες τώρα. Το βράδυ έφαγε ρεβίθια. Ξέρεις, ε, και να φας ρεβίθια είναι χειρότερο. Και για πλάκα να τα λέει. Ότι έφαγες ρεβίθια, δεν κακό. Τι ρεβίθια. Τι είπε, φασολάδα, φασόλια, μαυρομάτικα. Τώρα με αυτά τα πράγματα εγώ νευριάσω. Τον έχει πάει... Και όταν φεύγω από το ΟΝ και το κάνεις εσύ μόνη σου. Ποιο πράγμα, καλέ. Διάβασε την είδηση. Συγγνώμη, λες ότι παίρνομαι. Τι, ότι την άφησα εγώ και καλά. Τι εννοεί. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σε λίγο δεν μπορούμε να δουλεύουμε εδώ μέσα, έτσι όπως έχει γίνει εδώ. Σήμερα έχω φέρει ρεβίθια να φάω. Είναι πολύ δυνατό. Και έχονται τα ρουθούνια μας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Για να μην καταναλώνουμε και ενέργεια, να ζεσθενόμαστε εδώ μέσα. Ναι, ερκοντήσιο δεν ανάβουμε. Μετά εγώ δεν μπορώ να κάνω πλάκες με άλλα θέματα. Έκθεση Αυστριακών. Η Τρόικα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Τι λέει, μωρέ. Σκέφτομαι. Σε έκθεση που συνέταξε ο καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, Ανδρέας Φίσερ Λεσκάνο, υποστηρίζει ότι η Τρόικα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και μια προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα δικαιώσει τη χώρα. Η έκθεση συντάχθηκε με εντολή της Αυστριακής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, του Αυστριακού Εργατικού Επιμελητηρίου και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων και συμπεραίνει ότι ορισμένοι όροι που έχουν επιβληθεί στο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Μην στεναχωριέσαι εσύ! Μην στεναχωριέσαι εσύ! Καταρχήν πρώτον. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω εγώ. Η Τρόικα, πώς πάει η Τρόικα.
αυτή. Με αμάξι, έχω αποσμητικό με στην τσάντα, παρεμπιπτόντως, άμα θέλει. Λοιπόν, τι πώς να πάει. Πάει και έρχεται η Τρόικα. Σου λέει ότι μας βασανίζει εδώ πέρα και μας καταπατά τα ανθρώπινα μας δικαιώματα. Τώρα το κατάλαβες. Εγώ το έχω καταλάβει προπολού. Αυτή το πήρα χαμπάρι. Γιατί μας το ξαναλες. Γιατί το είπε η έκθεση Αυστριακών. Εγώ το έχω πει από την τώρα... πρώτη μέρα. Τι, Αυστριακών δεν είναι το seafood. Ένα seafood. Seafood. Πάλι το μυαλό του στο φαΐ έχει. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο που το λένε αυστρακό. Το όστρακο λέει. Όστρακο το λένε. Όστρακο, βρε μπαχλάμα. Σιγά μη λέγεται και... Πότε θα μάθεις. Εγώ θέλω να πω κάτι. Τώρα, αυτή σιγά από... είναι και... Σιγά να είναι και Αυστραλία, όπως τις προάλλες που το είπες εσύ. Μέσα στην Ευρώπη, η Αυστραλία. Μπερδεύτηκα. Εντηρήμη του λόγου. Τι θέλεις τώρα. Ναι, μπερδεύτηκες. Τι θέλεις, σταυρώστε με. Ναι. Λες και δεν ξέρω που είναι Αυστραλία. Τι θέλω να πω. Άσε με. Σιγά με σκοφώ. Ναι. Τέλος πάντων, οι Αυστροί τι σχέση έχουν τώρα. Δεν είχαμε αρκετά με τους Γερμανούς, θα έρθει και οι Αυστροί να πούνε. Ότι πούνε, δεν το ξέρουμε εμείς. Τι θες να. Καρδιά μου, αυτό τι έχουν. Το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά πάνε εκεί που πονάει. Να μην ασχολούν με τον θέμα, δεν έχουν προβλήματα καυτοί εκεί. Να μιλάνε από τη χώρα του. Αφού το λένε, μπα και αλλάξει τίποτα η Τρόικα. Σιγά να αλλάξει. Ποια τόσο... είναι Αυστρία για να αλλάξει κάτι. Τίποτα, μωρέ, μία εκεί πέρα που ούτε λέει, το Eurovision παίρνει πόντου. Σιγά. Εντάξει, επειδή από δεν πότε... παίρνει το Eurovision δεν έχει δικαίωμα. Από πού είναι. Αυστρία είναι στο G10, στο G8. Το ΧΕ, οι μεγάλες χώρες με μεγάλες οικονομίες, είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα. Τότε τι έχει να πει, και τίποτα. Και δεν είναι μέσα, δεν έχει το δικαίωμα να πει. Έχει το δικαίωμα, να αλλά εμείς... Για τη γνώμη του. Και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε φώτα στο σπίτι και ρεύμα. Δεν έχουμε, χάνουμε το δικαίωμα. Ναι, μα γι' αυτό σου λέει ότι οι άνθρωποι το είπαν αυτό, μπας και αλλάξουν οι επαχθείς. Πολλοί λένε, πολλοί λένε. Και όλα αυτά τα μέτρα. Να βοηθάνε, να δώσουν και κανένα φράγκο στην Ελλάδα. Τι να δώσουν, γιατί μας χρωστάγανε και από χτες, εμείς μπορούμε να τους χρωστάμε. Αυστρία όμως... ήταν κομμάτι της Γερμανίας, το ήξερες. Ξέρεις ναι, ότι εμείς ωραία, δώσαμε ωραία. Όλο το ότι χρώσταγαν οι Γερμανού τους είπαμε έλα τώρα το ξεχάσουμε. Ποιος το έκανε αυτό, ποιος του ήρθε στο κεφάλι, ποιο πολιτικό ήταν, το ξέρετε. Ο Βάτερ Φούχτερ. Ήταν Έλληνας αυτός που είπε. Λένε όμως ότι υπάρχει ακόμα η χαρτί αυτή που γράφει πόσο χρωστάει η Γερμανία μέσα στην Εθνική Τράπεζα. Αμέ. Ο Σιμίτης θα νομίζω. Ο Σιμίτης. Πολύ έξυπνος. Απ' την καψούρα μου παραμιλάω. Σταυρώστε με. Αφιερωμένο. Άκου σταυρώστε με, σταυρώστε με. Καλά είσαι. Είναι πολύ προσεκτικό ο άνθρωπος. Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Στα χέρια σας σηκώστε με. Πώς το έλεγε. Α, καλά. Πάμε σε καμιά άλλη ειδησούλα. Πάμε, άντε. Βάμος. Ξανά μαζί, χωρισμένες οικογένειες από τον πόλεμο της Κορέας. Επιτέλους. Σε συμφωνία, λέει, με την επανένωση οικογενειών που χωρίστηκαν στον πόλεμο της Κορέας, κατέληξαν τα δύο κράτη που προέκυψαν μετά τον πόλεμο, η Νότια και η Βόρεια Κορέα. Οι επανασυνδέσεις των οικογενειών είχε προγραμματιστεί σύμφωνα με το BBC να γίνουν μέσα στο Φεβρουάριο και θα είναι οι πρώτες από το 2010. Το Σεπτέμβριο η Βόρεια Κορέα είχε ακυρώσει επανασυνδέσεις οικογενειών, κατηγορώντας για εχθρότητα τον Νότο. Η Βόρεια Κορέα είχε στο παρελθόν ακυρώσει ή αναστάλει συναντήσεις επανένωσης σε αντίπεινα για ενέργειες της Νότιας Κορέας. Εντάξει, ευτυχώς που έγινε τι ωραίο, αυτό. Τι ωραίο. Γιατί τότε σου λέει τότε με τον εμφύλιο που είχε γίνει μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας και τώρα θα επανενωθούν οι οικογένειες. Μακάρι. Τι ωραίο, θα μπορούν να χορέψουν τελικά το Gangnam Style όλοι μαζί. Στην Κορέα είναι από τις χειρότερες νομίζω δικτατορίες που έχουν περάσει. Η πάνω ή κάτω Κορέα. Πού είναι ρε παιδιά. Πέρα, έλα μαντώ. Η Βόρεια Κορέα νομίζω ότι είναι. Μπράβο. Η δικτατορία. Κοπελίτσα ο Μάο Τσετούγκ δεν είναι αυτός που είναι. Ποιος είναι. Τι Μάο Τσετούγκ. Μάο Τσετούγκ είναι ένα δευτεριώδης κουνούπι. Α, Κινέζος είναι αυτός. Τζουνγ Χονγκάν είναι αυτό. Πώς τον λέγανε. Τον Τζουνγ Χονγκάν είναι αυτό. Αυτό. Ξέρω εγώ γιατί αυτός με ξέρει εμένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ωραία. Που είναι κοντά και είναι, αλλά ωραία. Όχι και τόσο. Ωραία. Ας μου κάνει ένα comment στο Twitter να μου πει... Ο Μόσε του. Να... Θα του που είναι ακόμα ζωντανό. Σε περιμένει. Τέλος πάντων, πώς το λέγανε αυτό. Φιάνι, με παίρνει τηλέφωνο. Φιάνι. Σε χείλωσε το σύντρα. Άρα, για την Κωνσταντινή. Ωραία, συνεννοείται. Για και δύο. Τούτα. Σε. Οκ. Φτιάχνει τώρα το λογαριασμό στο Facebook.
Τι λες, αφού το ψάχνεις, το βρήκες. If you wanna come and get it, na 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 na. Δεν το λέει η Σελένα Γόμεθ, αυτό. Αυτό. Αυτά. Δεν έχεις τίποτα να πεις. Ωραία, εντάξει, ένα λάθος κάναμε. Νομίζω ήρθε η ώρα για ανέκδοτο. Ανέκδοτο, θα το μετά, θα στο φυλάξω μετά. Έχω ένα καλό μετά. Πολύ καλό. Ρε παιδιά, δεν έχουμε πει μαντούρια. Τέλος πάντων. Δεν έχουμε πει απεργίες. Και επανενώθηκαν, σου λέει, αυτοί της Βόρειας και της Νότιας Κορέας. Για να να επιστρέψουμε στην είδηση. Τότε είχε γίνει χαμός. Το ξέρεις ότι εκεί πέρα δεν τους επιτρέπουν να βγουν καν από την Κορέα, από τη χώρα. Ναι. Δεν τους επιτρέπεται καθόλου, παιδιά. Είναι τόσο στενά τα όρια και τα πράγματα εκεί πέρα. Ναι. Και πάλι καλά να λέμε. Ναι. Έχεις δει πώς είναι τα όρια μεταξύ τις δύο χώρες. Πώς είναι τα όρια. Θα σου το δείξω. Περίμενε. Έχουμε κανένα tweet να το ψάχνω εγώ. Δεν έχουμε. Έχουμε. Σήμερα πού είστε ρε παιδιά, δεν ξυπνήσατε σήμερα. Πού είστε, πήγατε σχολείο. Έχουμε τη Μερούλα που μας λέει, εσείς είχατε πρωινό. Α, έφαγε μία κρέπα εδώ η φίλη μας και εσείς έχεις εδώ. Λαχταριστή κρέπα. Αυτό το πρωινό. Αυτό το έχει ψάνει από το Google. Έλα, πλάκα μας κάνει. Ρε Σημερούλα, αν είσαι τόσο χρυσοχέρα να σε φέρουμε εδώ πέρα, άμα φτιάχνεις τέτοια πρωινά. Αυτό το έχεις φτιάξει εσύ ή μήπως το έχεις συμπίσει από το ίντερνετ. Βλέπεις πως είναι. Από εδώ είναι τέτοιο. Από αυτή τη γραμμή αν περνάνε, όπλο. Μπουμ, 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 μπουμ. Και μπαμ και κάτω, έτσι απλά. Ναι, αλλά γενικά δεν περνάει ούτε ένα ούτε άλλο. Γιατί. Πού να περάσουν, θα γίνει χαμός τότε. Αφού είναι οχθροί, φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες εκεί πέρα τύπου, ε. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Έχουμε κόμενη στο Twitter. Ναι. Και η Θέα μας λέει: καλημέρα, τρώμε πρωινό με την Έφη και σας βλέπουμε, Φραν, έχω πνιγεί τόσες φορές με αυτά που λες. Love you. Λογικό. Love you. Με αυτά που λέτε. Love you. Λοιπόν, τι να κάνουμε, πάμε στο. Το love you δεν το λέει, είδες. Love you. Εσύ μου love me. No. I don't love you anymore. Why? Because. I don't wanna love you. Because you are such a bad boy. Stinky boy. Stinky boy. Kinky boy. Your mascali is thanatiforo. Yes, because... Τώρα, εκτός πλάκα, μην μου κάνετε να τα πω στο... I smell your mascali. Γιατί ξέρετε ότι εγώ... Όχι, όχι. Όχι. Πες το τώρα. Όχι. Όχι, πες ότι... Όχι, θέλω να πεις ότι εγώ δεν είμαι έτσι. Όχι, δεν το... Δεν το λέμε γι' αυτό. Να μας πεις απεργίες, πες απεργίες. Να μας κάψει όλους εδώ μέσα. Αλλά με τόσα λεμόνια ακόμα δεν. Ναι, ναι, είναι το. Έχουμε τους γιατροί 24 ώρες επαναλαμβανόμενες αυτές. Έχουμε πανηγύρι... Πανηγυρονομική 24 ώρες... Πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου. Θα μου αφήσετε να πω κάτι σοβαρό. Στα Βρυλίσια. Να πεις και σοβαρά. Πάντα. Σου έχω ετοιμάσει σήμερα ένα ρεπορτάζ που είναι πολύ σοβαρό. Τρόπος να μην μιλάτε τόσο πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, μάστερ. Πανηγειονομική 24 ώρες απεργία. Πανηγειονομική, ναι. Ναι, αυτό. Ναι, μπράβο. Και έχουμε το συλλαλητήριο από τις 11 στο Υπουργείο Υγείας και πορεία στη Βουλή. Γι' αυτό είναι ο κόσμος σήμερα να στέλνει μηνύματα. Είναι... Ανάστατος. Κάνουν πορείες. Μάλιστα. Πάμε στη δική μας πορεία στην επόμενη είδηση. Πάμε! Πάμε. Όχι, πάμε σε ένα break. Έτσι, αυτές είναι τρίπλες. Α, καλά. Πού θα θυμάται όμως. Όχι, όχι, μην κάνεις, μην κάνεις. Όχι! Όχι, θα πεθάνουμε, μας ψεκάζουνε! Παναγία μου, παιδιά! Τι έχεις βάλει, καλύτερα αποσμητικό τουαλέτας. Έβαλε αποσμητικό τουαλέτα στο πλατό. Τι είναι. Α, αυτό που θα πάμε σε άλλο πλανήτη. Αυτό έβαλε. Αχ, ωραία μυρίζει. Αχ, πολύ ωραίο. Λοιπόν, αλλά θα πεθάνουμε πάνω στο άνθρωπο της ηλικίας μας με τόσο χημικό ψεκασμό εδώ πέρα. Φραν, έλα, δεν μυρίζει. Έλα, έλα, δεν μυρίζει. Πάμε στην επόμενη είδηση. Με δράσεις, λέει, και νόμισμα σουρεάλ, απάντησαν οι Βραζιλιάνοι στην ακρίβεια. Με ένα πρωτότυπο τρόπο, απάντησαν Βραζιλιάνοι μέσω Facebook στην ακρίβεια που επικρατεί στη χώρα εν ώψη Μουντιάλ. Για να διαμαρτυρηθούν, λέει, για τις υπέρογκες τιμές σε εστιατόρια και καταστήματα, έφτιαξαν προφίλ που ονομάζεται Rio Surreal Don't Pay και δημιούργησαν μάλιστα και νομίσματα παροδία, το Surreal, που εικονίζει, λέει, τον Σαλβαδόρ Νταλί.
Ήδη η σελίδα έχει 150.000 φίλους και η δημοφιλία της αυξάνεται συνεχώς. Κάτι θα πρέπει εμείς τι να φτιάχναμε για το ευρώ. Αυτοί το είπανε το δολάριο σουρεάλ. Εμείς πώς θα μπορούσαμε να το πούμε. Το ευρώ, σκεφτείτε κάτι έξυπνο ρε παιδιά. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε το ευρώ να το διακομωδήσουμε κι εμείς. Σκεφτήκατε τίποτα. Μπούγκα στη στρούγκα, τίποτα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε υπνοτιστεί από αυτό που έριξε ο Άλεξ εδώ μέσα. Που έχω φίλε, δεν μπορώ να σκεφτώ, μου έχουν καεί όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα. 2-3 που μου είχαν απομείνει δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο. Μινά, κοιμάσαι. Ο Μινάς έχει κοιμηθεί. Να το ξυπνήσω σιγά σιγά. Λοιπόν, που λέτε, τι λες εσύ γι' αυτό εδώ πέρα, με το νόμισμα το σουρεάλ. Τι έπαθες καλή κι εσύ. Μούγκα στη στρούγκα, μούγκο Θόδωρα, μίλα καλέ. Εμένα με νοιάζει η Βραζιλία. Τότε γιατί τη βάλαμε την είδηση. Γιατί είναι σημαντικό. Έτσι για λόγου χάρη. Όχι, να το πάρουν και οι Έλληνες να κάνουν αυτό το πράγμα. Πας στο σούπερ μάρκετ με τι, με ένα στουρναράκι. Και πώς θα το πούμε το ευρώ. Γιατί ένα στουρναράκι, γιατί το κεφάλι το στουρναράκι. Δεν πάνε πάντα στα χαρτονόμισμα τα κεφάλια. Το πιο μεγάλο κεφάλι πιανού είναι. Το στουρνάρα, εκεί να πάει. Και πώς θα το πούμε το ευρώ. Στουρναράκι. Στουρνευρό. Στουρναράκι. Στουρνευρό θα μπορούσαμε να το πούμε. Όχι, δεν μ' αρέσει, δεν έχει τίποτα. Από το στούρνος και από το ευρώ. Όχι. Δηλαδή τύπου. Πώς. Το ευρώ. Γυρνάμε τίποτε ευρώ με στην τσέπη μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη αφού όχι. Δεν έχουμε τίποτα σε αυτήν. Έχουμε και comments. Δώσ' τα. Έλα. Έχουμε την Δέσποινα που λέει καλημέρα, παιδιά, είστε απίθανοι. Καλημέρα. Και μετά λέει ο Χρήστος, καλημέρα, παιδιά, είστε συνήθι. Τι? Συνήθι. Συνήθεια. Α, συνήθεια, όχι. Δεν έγραψε το αλφα. Πάλι καλά. Δεν ξέρω. Κάτσε όμως στο Twitter. Η Μερούλα μας λέει, όχ, το χασα. Το χασες. Το τραγούδι στο βίντεο της Φωτεινής και του Δημήτρη είναι το The Magnetic Fields από All My Little Words. Αχ, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και το όρθιο κλαρίνο, ο φίλος μας, μας είπε καλημέρα παιδιά, εγώ μόλις ξύπνησα και δεν μπορώ να σηκωθώ να κάνω καφέ. Να κάτσεις και να δεις το Λόκα Ρίπορ, τι άλλο. Να κάτσεις να δεις το Λόκα Ρίπορ και να σου κάνουμε παρεούλα. Όρθιο κλαρίνο. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε επόμενη είδηση. Μπάμος. Στον άνθρωπο από το cloud, η θέση λέει του CEO στη Microsoft. Η Microsoft επιβεβαίωσε λέει τις ανώνυμες πληροφορίες που έφεραν τον Σταϊτα Ναντέλα, επικεφαλής του τμήματος Cloud and Enterprise, να διαδέχεται τον Steven Ballmer στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Ο Ινδός Ναντέλα είχε αναλάβει λέει, σημαντικές θέσεις στη Microsoft, όπου απασχολείται επί 22 χρόνια και τώρα γίνεται ο τρίτος CEO στην ιστορία της Microsoft. Η Microsoft ανακοίνωσε επίσης ότι αλλάζει ο ρόλος του Bill Gates στην εταιρεία, καθώς κατήχε τη θέση του Προέδρου ο κύριος Gates και στο εξής ο ιδρυτής της εταιρείας θα έχει τον τίτλο του Ιδρυτή και Τεχνολογικού Συμβούλου. Η μάλιστα. Αλήθεια είναι ότι το Microsoft είναι λίγο πεθαμένο. Τώρα που έχει μπει. Έλα τώρα, τα κινητά, ούτε εφαρμογές μπορείς να καταβάσεις, έχει 5 εφαρμογές. Και πάνε με σαν τις, πώς είναι, πεδιλοβάρκες, έτσι. Ναι, από την εποχή που μπήκανε τα δίλα. Αυτές που είναι για το θάλασσα, αυτές που κάνεις έτσι, μας. Που είναι σαν ποδήλατο. Ποδήλατο το λέτε καυτό. Θάλασσο ποδήλατο. Anyway, από την εποχή που μπήκανε τα μήλα στη ζωή μας, μας τα κάνανε μαντάρα. Όχι, δεν είναι και έτσι. Από τότε που βγήκε η εταιρεία. Απλά άλλη... παριούνται να κάνουν με ένα καλό σύστημα για το κινητό. Να μην βγάλετε κινητό. Ναι, αλλά πολλοί ας πούμε ισχυρίζονται ότι οι άλλοι. Εταιρεία... Καλά, εδώ έχουμε τον Νίκο που δύο κινητά με το ίδιο σύστημα. Και είναι και χαρούμενο. Με τις Microsoft το σύστημα ή με το άλλο το σύστημα είσαι εσύ. Με τις Microsoft, δεν θα την άλλαζες. Για αλλαγή το. Α, για αλλαγή το. Όχι, να μην πάρεις μια μήλα, πάρε το OVNI. Ένα μήλο την υπέρα του, δεν μπορεί να το κάνει πέρα. Είναι το καλύτερο. Αυτό. Το μήλο ή το ανθρωπάκι είναι περισσότερο. Δεν είναι ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι είναι πιο... Είναι πιο... Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που σας έχουμε ετοιμάσει. Α, ναι! Και επιστρέφουμε εδώ. Ένα ρεπορτάζ, λέτε. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ και μπράβο στο παιδί και σε αυτή την κίνηση. Και
μπράβο γιατί και σε αυτούς ο Φραν όχι μόνο τρέχει, τρέχει και κάνει πλάκα, ο Φραν μπορεί να ρωτήσει μερικές φορές σοβαρά. Και βεβαίως και έχουμε και σοβαρές ενότητες και σοβαρά θέματα. Ευχαριστώ στον Γιώργο Τσέκουρα που είναι το παιδί που μας εξυπηρέτησε στο ελληνικό μου. Γιώργο Τσεκούρας. Τσεκούρας. Που μας εξυπηρέτησε στο ελληνικό μουσείο πληροφορικής και η σελίδα είναι www.elpm.gr και εκεί μπορείτε να βρείτε όλα. Και μπορείτε και να πάτε εκεί να το δείτε. Να πάτε, αξίζει πραγματικά τον κόπο και μπράβο και σε αυτούς τους ανθρώπους που GR. Έχουν αυτή την τεράστια συλλογή. Είδαμε δηλαδή και Macintosh παλιούς υπολογιστές. Ιδέες. Προϊστορικούς. Μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση. Και είχε παιχνιδάκια και είχε τα πάντα. Πολύ όμορφα. Τι να κάνουμε, πάμε σε επόμενη είδηση. Τι θες να κάνουμε. Τι να κάνουμε, είδηση, είδηση. Θέλουμε είδηση. Λοιπόν, στις τουαλέτες λέει του Σότσι απαγορεύεται το ψάρεμα. Το λέει και η ταμπέλα. Στις τουαλέτες λέει του Σότσι. Έλα αυτό μου, λέει. Ξέρω εγώ. Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, οι οποίοι ξεκίνησαν σε λίγες ώρες. Όμως αυτή η ταμπέλα στις τουαλέτες έχει προκαλέσει, λέει, αίσθηση. Ξεκίνησα σε λίγες ώρες. Έχουν ξεκινήσει, ρε παιδί μου, οι οποίοι ξεκινούν σε λίγες ώρες. Συγγνώμη. Λοιπόν, την αλίευσε ένας Καναδός αθλητής, ο Σεμπάστιεν Τουαντάντ, και την ανέβασε στο Twitter και μιλώντας λέει για αλία, το ψάρεμα δεν επιτρέπεται στις τουαλέτες. Ωραίες ταμπέλες έχουν εκεί πέρα. Περίεργα πράγματα κάνουν και στη Ρωσία. Και τι μπορείς να ψαρέψεις μες στην τουαλέτα, ρε παιδί μου. Καλά το ψαρέψεις, θα το φας. Το καπέλο του Φάρελ Βίλιαμς μπορείς να. Ορίστε. Τι είπες. Τι είπες, καλέ. Τι άμα ψαρεύεις πιο πέρα, αυτό θα βρεις. Καταρχήν, πού μπορείς να ψαρεύεις μέσα στην τουαλέτα ή... Στη λεκάνη ή... Αλλά από πότε έρχεται... Στο νηπτήρα. Μήπως στη Ρωσία μπάσουν τα ψάρια μέσα στην τουαλέτα και όχι σε γυαλί ψαριών. Δεν ξέρουμε ποτέ. Μήπως αυτός που έβγαλε αυτή την ταμπέλα και την έβαλε εκεί δεν πάει και τόσο καλά. Λέω εγώ τώρα, γιατί για να ψάρεψεις μέσα στην τουαλέτα... Αλλά δεν ήταν μόνο και αυτό. Δεν επιτρέπεται ούτε να κάνεις το ψσσ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 
ούτε αν σου έρχονταν αγούλες να κάνεις εμετό, και τι άλλο είχαν. Ούτε να ξαπλώσεις το κεφάλι πάνω. Και άμα σου έρθει δηλαδή εμετός, που θα τον κάνεις, μέσα στο... Θα πεθάνεις, α πούμε, από αυτό. Θα σου δείξω μετά η ταβέλα, αλλά είναι τέσσερα πράγματα που δεν επιτρέπονται. Ο Ρώσο, ρώτα στον Ρώσο, αφού πάνε στους δρόμους και πλακώνουν όλα τι βρούνε από εκεί. Και τι καλά, ας πούμε, θα σου πούνε και τον τρόπο και που θα κάτσει την το Ουκρανιάνο και το κόβουν το αυτή. Τι θες. Και καλά, περιμένεις κάτι καλύτερο. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Δεν είναι όλοι οι Ρώσοι έτσι, αλλά. Τι να πούμε, τι να κάνουμε. Έχουν και ωραία πράγματα. Έχετε κανένα ανέκδοτο, Άλεξ, έχεις κανένα ωραίο ανέκδοτο να μας πεις σήμερα. Τίποτα, στέρεψη πηγή. Δεν έχεις κάτι με αποσμητικά. Ρωτάω εγώ, δεν ξέρω. Τι να κάνουμε, να πάμε στην επόμενη είδηση. Έχουμε comments. Πού να το βρω το ανέκδοτο. Έχουμε comments. Για δώσε ρε. Ο Χρήστος, καλημέρα παιδιά. Φραν, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ από το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής. Ιδέες. Που αυτή την εβδομάδα και το Instagram του Fat TV. Ποιος. Και έχουμε κάνει ένα μεγάλο πολύ ωραίο για το τέλος. Τι θέλω να πω. Έχουμε μηνύματα. Κάτσε να πάω να δω. Έχουμε ένα, δεν έχουμε. Έχουμε ένα με ένα βραδάκι που μας έστειλε ο φίλος μας το όρθιο Κλαρίνο. Αλλά... Παναγία δεν θα το πω. Ρε παιδιά, γράφετε αυτά τα ονόματα επίτηδες. Τι γίνεται. Και η Άννα Μαρία μας λέει, είστε φοβεροί. Έχει φωτογραφία αυτό. Το όρθιο Κλαρίνο έχει μια φωτογραφία που είναι έτσι. Α, πάλι καλά. Όρθια τα χέρια. Πώς σε λένε ρε φίλε μου, άμα μπορείς στείλε μας το... Το όνομά σου. Να το πούμε έτσι το όνομα. Να σου πούμε έτσι ένα καλημέρα. Να μην σε λέμε όρθιο Κλαρίνο, να σε λέμε Βαγγέλη, Μπάμπη, Γιώργο, Λευτέρη, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Στο Facebook έχουμε τίποτα. Ναι. Όχι. Ναι ή όχι. Όχι, ωραία, τέλεια. Τι έγινε ρε παιδιά σήμερα, γιατί. Σήμερα είναι όλος ο κόσμος στην απεργία. Και σήμερα έχουμε σχολείο, αλλά αύριο δεν έχουμε σχολείο, γιατί αύριο είναι αύριο η απεργία. Είναι Παρασκευή πρωί. Αύριο είναι η απεργία του καθηγητέ. Κάτσε να δούμε αύριο. Θα μας στείλουν τα παιδιά μηνύματα, γιατί σήμερα δεν είχαμε και πολλά. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ τη σειρά. Vamos! Μουσικές λέει οι επιλογές του Mick Jagger θα ακούνε οι επιβάτες της British Airways. Τις μουσικές επιλογές λέει του γερόλικου των Rolling Stones, Mick Jagger, τέλειο,
θα ακούνε, λέει, από το Μάρτιο επιβάτες της Βρετανικής Αεροπορικής Εταιρείας. Ο Σερ Μικ Τζάγκερ είναι επικεφαλής μιας ομάδας, λέει, μουσικών που θα δημιουργήσουν αγαπημένες μουσικές λίστες για τα αεροσκάφη της British Airways, αναλαμβάνοντας την υπηρεσία διασκέδασης κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στις μουσικές επιλογές συμπεριλαμβάνονται το Σάλιφ Κέτα και το Φέλα Κούτι, ενώ οι μελωδίες των Rufus Wade Knight. Το έχεις με τις ξένες γλώσσες. Και κόμματα της Angelique Kidjo. Θα είναι διαθέσιμα τον Απρίλιο. Μια χαρά. Ποιες είναι αυτές? Μήπως να κάνουμε όπως κάνουμε τις εκπομπές με τα reality show, να το φέρουμε αυτό εδώ. Δηλαδή? Με την αεροπορική, την ελληνική. Δεν θα πούμε τώρα όνομα. Όχι αυτή, την άλλη. Να κάνουμε μήπως αυτό, με ποιο. Σήμερα στην πτήση προς Ισπανία πάμε να ακούσουμε τα αγαπημένα τραγούδια της Πάολα. Συγγνώμη, και κάνουν με αυτό το πράγμα reality show. Σαν reality show εννοώ να πάρουν την ιδέα και να το φέρνουν εδώ. Και να το κάνουν σε αεροπορικές. Ναι, μέσα. Ναι, στην Ισπανία τα αγαπημένα τραγούδια του Χούλιου Ιγλέσιας. Εδώ τα αγαπημένα τραγούδια της Πάολα Φωκά. Η αγαπημένα τραγούδια του Ουκαρά. Όλο τα ταξίδια. Σε κάθε χώρα. Σε κάθε χώρο δηλαδή να βάζουν και από τον καλλιτέχνη. Ναι, και να βάζαμε Παολάρα, λες. Αλλά Παολάρα, να ξέρεις ότι δεν ακούει λαϊκά. Την είχα ακούσει που έλεγε ότι ακούει ροκ. Λέει ότι rock and roll και heavy metal. Αλήθεια. Γιατί δεν μπορεί να είναι αυτό εκτός πλάκα. Γιατί μπορεί να ακούγεται πλάκα. Αλλά η Παόλα ακούει heavy metal και rock. Μπορεί, ξέρω εγώ, κάθε βράδυ να τα έχει βαρεθεί αυτά το είσαι τρελός, είσαι τρελός. Μια χαρά τραγουδά για τα λαϊκά. Και το κράταμε λίγο ακόμα και να θέλει η γυναίκα στο αμάξι της να βάζει Rolling Stones. Α, και τα ποιος έστειλε μήνυμα. Ποιος ξέρει. Πάμε σε ένα βράδυ. Βάμος! Πώς το λέγατε αυτό, Παντέρα Ρόσα. What? Ροζ Πάντερ, πώς το λέγατε. Ροζ Πάνθυρα, Ροζ Πάνθυρα. Ροζ Πάνθυρα. Παντέρα Ρόσα. Ναι. Πατέρα Ρόσα. Πάνθυρας, τι θα σημαίνει. Τον Πάνθυρα το λένε Πατέρα. Όχι Πατέρας, Παντέρα. Πώς λέμε Μπαντέρα. Μπαντέρα, Πάντερα. Και άφησε το τέρα. Παντέρα Ρόσα. Yeah. Λοιπόν... What do you think about that? Are you happy with this? Ωραία. Έλα τώρα και εσύ. Πάμε σε μία είδηση έτσι όχι και πολύ ευχάριστη. Έρχεται πάλι αυτή η άσχημη δυσάρεστη στιγμή που πρέπει να πούμε για κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή. Είναι ζοβαρό διότι η αγαπημένη μας τραγουδίστρια η Τζένι Βάνου έχασε την άνηση μάσχη με τον καρκίνο και δυστυχώς την έφυγε από τη ζωή. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και την είδηση. Τον Αύγουστο η γνωστή τραγουδίστρια έκανε επέμβαση λύση στο λαιμό της για να της αφαιρέσουν ένα όγκο. Η κηδεία της 75χρονης Ελληνίδας τραγουδίστριας που κατέληξε στο νοσοκομείο Μεταξά θα γίνει στο κημητήριο της Νέας Μύρνης την Παρασκευή, αύριο. Η Τζένι Βάνου γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1939 στην Αθήνα και το πραγματικό της όνομα είναι Ευγενία Βραχνού. Αυτό δεν το ξέρα. Οι γονείς της ήταν χωρισμένοι. Αρχικά σκόπευε να σπουδάσει στη φυσικομαθηματική σχολή. Έτσι. Αλλά μετά τη γνωριμία της με τον συνθέτη Μίμη Πλέσα, τον οποίο θεωρούσε μέντορά της, έδωσε εξετάσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και ξεκίνησε την καριέρα της το 1959 σαν τραγουδίστρια ελαφράς ορχήστρας στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Μεγάλη απώλεια για το ελληνικό τραγούδι. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και σε όλους όσους την αγαπούσαν και είναι πάρα πολλοί αυτοί που την αγαπούσαν και εμείς εδώ έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια της και φωνές τώρα, σαν της Τζένι Βάνου. Και τώρα που μιλήσαμε από το καρκίνο, πριν δύο μέρες ήταν το Παγκόσμια Μέρα του Καρκίνου, ναι, του ναι, μαστού. Και θα κάνουν και εξετάσεις οι γυναίκες. Σε ποιο νοσοκομείο ήταν? Πού ήτανε? Το αερο... πώς το λέγανε? Δεν το ξέρω. Πώς? Αρετέιρο. Αρετέιρο. Στο Αρετέιρο. Αρετέιρο εξετάσεις χωρίς... Έζω τέτοιο. Χωρίς να πληρώσουν. Και ούτως ή άλλως και οι άντρες πρέπει να κάνουν μετά από κάποια ηλικία εξετάσεις. Το ξέρεις. Το PSI, που εσύ είσαι... όπως λέγεται, πρέπει να το κάνεις. Που εσύ είσαι κοντά στην ηλικία που πρέπει να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Τι να πας μια και έξω τώρα. Τώρα να σου πω κάτι. Κάνεις λάθος, γιατί εγώ το καλοκαίρι όταν έπαθα ότι έπαθα στο Φάριγκα, αν δεν θα πήγαινα τότε και θα πήγαινα μερικές μήνες μετά, θα σου έλεγα εγώ τώρα που θα ήμουν.
Πρέπει η πρόληψη πρέπει να κάνεις, είναι αυτά. Η σωστότερη θεραπεία, όπως το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί όταν ας πούμε έχεις κάτι και δεν πας να το εξετάσεις να το δεις, μπορεί από αυτό να πεθάνεις, να καταλήξεις, ενώ γιατί... Το έλεγαν 10 οι λεπτά, ναι, βεβαίως. 10 λεπτά από το χρόνο σου θα σπαταλήσεις να πας να κάνεις μία ετήσια εξέταση. Τέλος πάντων, πώς καταλήξαμε να λέμε γι' αυτά. Αφού μιλάσαμε γι' αυτά. Να πούμε συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια της κυρίας Τζένι Βάνου και θα την αγαπούμε για πάντα. Αυτό. Οπότε είμαι στην Ισπανία και ελντίος λέω τα Ινέλα Γλώρια. Τίποτα άλλο. Και ήταν και καλή γυναίκα. Πολύ καλή γυναίκα. Πολύ συμπαθητική. Δηλαδή. Τέλος πάντων, κρίμα. Τι να κάνουμε, να πάμε και στην είδηση την τελευταία για σήμερα. Πάμε στην είδηση. Δώσε! Να αποφορτιστούμε. Στη ζωή μου τίποτα δεν έγινε όπως το είχα σκεφτεί, λέει ο γνωστός ηθοποιός Ethan Hawke. Όμως αυτό δεν τον πνοεί καθόλου. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχα στο μυαλό μου μικρός, αλλά συνειδητοποίησα πως το να είσαι ενήλικας είναι μια πολύ ευφυής, γκρίζα, βαθιά και ξεκάθαρα πιο ενοχλητική κατάσταση από αυτή που φανταζόμουν. Δήλωσε στο Esquire, τι λέει ρε παιδιά ο άνθρωπος, και συνέχισε. Η πατρότητα και η μητρότητα διαλύουν τον ναρκισισμό. Ο πατέρας έχει έναν πολύ διαφορετικό ρόλο. Μεταξύ άλλων, πρέπει να κόψει τον ομφάλιο λόρο, όχι μόνο κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά. Ο πατέρας είναι ένας φύλακας στο πρώτο βήμα του παιδιού, έξω από την ασφάλεια και τη θαλπορή που αισθάνεται στην οικογενειακή φωλιά. Είναι καθήκον μας να εισάγουμε αυτό στα παιδιά. Σιγά, και κάνει και παράπονο γιατί δεν πήγαν τα πράγματα όπως ήθελε αυτός. Έγινε πατέρας. Είναι. Α, γι' αυτό τα λέω. Είναι. Ούτε η ταινία που έκανες ήταν και ωραία και πήγαμε, μας είπατε ψέματα και πήγαμε όλοι το καλοκαίρι να τα δούμε. Η ταινία που έκανε την τελευταία, ναι, δεν σ' άρεσε. Αυτή που έκανε εδώ στην Ελλάδα. Χάλια, βαρετή, βαρετή. Λες ότι έβλεπα τη μάνα μου και τον πατέρα μου να τσακωθούν όλη μέρα. Και για τοντερίες. Εγώ δεν την είδα αυτή την ταινία. Μουάν! Να μ' αρέσει αυτό! Και ο πατέρας μου, εμένα μ' αρέσει! Το παιδί για μένα, το παιδί... Όχι. Τέλος δεν πάντων. Μου άρεσε καθόλου. Είδες, αυτό δεν είναι και, δεν είναι και, το θέμα είναι και αχάριστος. Έγινε πατέρας ο άνθρωπος και συνειδητοποίησε ότι αλλάζουν οι προτεραιότητες ενός ανθρώπου όταν γίνεσαι γονιός. Καλά, πρώτα αυτό το καταλαβαίνουμε. Άλεξ. Καλά, ο Άλεξ βέβαια δεν είναι παράδειγμα γιατί έτσι έχει μείνει, έτσι ήτανε και που έγινε πατέρας τα ίδια μυαλά κουβαλάει, οπότε δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ τώρα δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν ακούει τίποτα. Ακούει ή δεν ακούει. Ακούς και γιατί δεν μιλάς καλέ Μπουγκοθόδωρα. Τι έπαθες πάλι. Τι έπαθες καλέ. Του κόβουμε την κέφη. Του κόβουμε την κέφη, τι να του κάνουμε, να την ξανακολλήσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εμείς για σήμερα. Ναι, και έχουμε και ένα γκάλοπ. Δεν έχουμε και ένα γκάλοπ. Έχουμε και τον γκάλοπ. Ένα γκάλοπ. Είναι το Instagram του Matt TV, το πήρε αυτή την εβδομάδα ο Εστάν. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε. Κάνε like αν σας αρέσει, κάνε comment αν δεν σας αρέσει. Και το 70% λέει ότι τους αρέσει ο Εστάν και το 28% θα προτιμούσαν κάποιον άλλο. Ποιον άλλον δηλαδή, μας έχουν στείλει κανένα comment ποιον προτιμάνε. Ναι. Μου έκανε εντύπωση πάντως αυτό. Νόμιζα ότι το 100% ή τουλάχιστον το 99% θα ήταν ευχαριστημένο με αυτό. Η Δέμη, η Κατερίνα Στικούδη, ξέρεις. Α, ή τα girl, τα ναι. Κοριτσάκια, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και πώς το λένε αυτό το παιδάκι, το Στέλιο... Λεγάκης. Το Λεγάκης. Μπόις Ινόη, Αντώνη Ρέμο. Τέτοια. Άρα μέσα στα comment, τα comment μπορείτε Τριαντάφυλλο. Να κάνετε comment. Αλλά τα comment είναι όταν δεν συμφωνείτε Τριαντάφυλλο. Με το γάλλο, να το γράφετε. Και όχι, μπορείτε και να γράφετε σταν ξανά και σταν για πάντα. Έβγαλε καινούργιο δίσκο Τριαντάφυλλος. Α, και ο Τριαντάφυλλος είπα! Αλλά ο Τριαντάφυλλος δεν τραγουδάει τώρα σε βουσούκια εκεί στη Σιγρού που είναι το... Ούτε. Ναι, με την... πώς τη λένε. Στο VIP. Στο VIP. Εκεί δεν τραγουδάει. Δίπλα, όχι, απέναντι από το Καραμέλα είναι. Στο VIP. Δίπλα από αυτό που πουλάνε ηλεκτρονικά κτλ. Εκεί. Δίπλα από το μεγάλο το κατάλαβα. Πού είναι. Τέλος πάντων, εμείς πού μπορείτε να μας βρείτε. Μπορείτε να μας βρείτε στο youtube.com/MattTVGreece. Τα επεισόδια που χάσατε, που δεν μπορούσατε να μας δείτε live, μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί. Και μπορείτε να κάνετε hands up, hands down και comment. Τι άλλο θέλετε. Αυτά. Εμείς θα τα πούμε ξανά. Στις 11 εδώ στο Loka Report με άλλες ειδήσεις. 11 με 12.30. Τριαντάφυλλος. Δεν θέλω να έχεις εσύ παρά.